Εγώ μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ μεγάλης αγάπης. Είχα βέβαια μια πολύ αυστηρή μαμά, αλλά ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι αυτή η αυστηρότητα υπερβαίνει την αγάπη της. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος η μητέρα μου. Καλός άνθρωπος, καλή καρδιά. Έπαιξε ρόλο όταν αποκτήσατε την κόρη σας ο τρόπος τελικά που μεγαλώσατε? Κάποιες στιγμές, ναι, η αλήθεια είναι. Παραδείγματος χάρη, σκεφτόμουν τις προάλλες και έλεγα ότι όταν εγώ ήμουν μικρή και πήγαινα στο σχολείο, πήγαινα λόγω της γερμανικής μου καταγωγής στη γερμανική σχολή, το ίδιο και η Άννα. Και σκεφτόμουν ότι ποτέ για οτιδήποτε έκανα, για δραστηριότητα, δεν σκεφτόμουν ότι αυτό κάπως πληρώνεται από κάποιον που φροντίζει. Δηλαδή, ό,τι έκανα, τα μπαλέτα, το πιάνο, τα θεωρούσα δεδομένα και αυτονόητα. Και τώρα είμαι εγώ εδώ και κάνω το ίδιο για την Άννα και το ίδιο η Άννα καλώς δεν το σκέφτεται. Τώρα που έχει φτάσει 9 ετών, επειδή ξέρω ότι είστε και φοιτήτρια διαβίου μάθησης. Ναι, 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 βέβαια. Διαβάζετε μαζί? Πολλές φορές. Έχει τύχει. Της λέω, Άννα, κάτσε τώρα, αυτό έχω κι εγώ διάβασμα για την εξεταστική. Αλλά φροντίζω να διαβάζω τις ώρες που η Άννα δεν είναι στο σπίτι, για να μπορώ να έχω λίγο χρόνο όταν είμαι μαζί της. Έτσι την βάζω σε αυτή τη διαδικασία. Της λέω, έχω εξετάσεις αυτά, πες μου καλή επιτυχία, φεύγω, μπράβο. Με ρωτάει πώς έγραψα, αν πήγα καλά. Είναι καλή μαθήτρια. Σ' αρέσει. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο είναι, πώς να το πω, δεν είναι όλη την ώρα με τα βιβλία. Ναι. Θα λέγω ότι έχει μια πολύ υγιή σχέση με το σχολείο. Της αρέσει, πάει με χαρά, είναι επιμελής, αλλά όχι να πεις ότι είναι τρελό σπασικλάκι, ας πούμε. Πώς είναι τώρα αυτά τα 9 χρόνια μαζί με την Άννα, τι έχει αλλάξει στη ζωή σας? Τα πάντα έχουν αλλάξει. Όχι όμως απότομα. Αργά, σταθερά, το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την Άννα, έχει να κάνει με το ότι μεγαλώνουμε μαζί με την Άννα. Και εγώ μεγαλώνω, οριμάζω, βλέπω τη ζωή μου σε σχέση με το παιδί. Έχω μια άλλη ευθύνη αυτή τη στιγμή, που είναι το παιδί, το οποίο δεν με βαραίνει καθόλου. Χαίρομαι που έχω την Άννα συντροφιά μου. Μ' αρέσει να κάνω παρέα μαζί της. Έχει και πλάκα πολύ η Άννα. Ναι, είναι... Είναι ωραίο άτομο και είμαι πολύ χαρούμενη που έχω την Άννα. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαστε μαζί και πορευόμαστε μαζί στη ζωή.